Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παίρνω σήμερα τον λόγο σε αυτήν την ιστορική συνεδρίαση, όχι μόνο για λόγους συμβολικούς, αλλά και για λόγους ουσιαστικούς. Πρώτα και κύρια, για να αποτίσω φόρο τιμής στα θύματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και για να τιμήσω όλες και όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες από ολόκληρον τον κόσμο που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία των πατρίδων τους. Που έδωσαν τη ζωή τους για να ιτηθεί ο ναζισμός που έριξε την δηλητηριώδη ομίχλη του πάνω στους λαούς όλου του κόσμου. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει πραγματικά και με όλες τις δυνάμεις την πρωτοβουλία για την ανασύσταση, ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της Επιτροπής για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου προς την Ελλάδα. Θα τη στηρίξουμε αληθινά και ουσιαστικά, όχι για επικοινωνιακούς λόγους. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε πολιτική και νομική συνδρομή ώστε οι προσπάθειες της Επιτροπής αυτής να αποδώσουν. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποδώσουν. Και στα πλαίσια της θητείας της να φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, να φέρουν λύση, να δικαιώσουν αυτό το ανεκπλήρωτο ηθικό αλλά και υλικό ιστορικό χρέος. Όχι μονάχα απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά απέναντι σε όλους τους λαούς της Ευρώπης που πολέμησαν, θυσιάστηκαν, μάτωσαν και νίκησαν τον ναζισμό. Το οφείλουμε στην ιστορία μας, το οφείλουμε στους αγωνιστές εθνικής αντίστασης, το οφείλουμε στα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το οφείλουμε όμως κυρίως στην Ευρώπη και στους λαούς της, που έχουν δικαίωμα στη μνήμη και κυρίως δικαίωμα σε ένα μέλλον απελευθερωμένο από κάθε λογής ολοκληρωτισμό. Σας ευχαριστώ.